Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Το Keep Running είναι μαζί σας και αυτή την Παρασκευή. Η Μαρία Πολύζου, ο Νίκος Αρμένης, εδώ στη διαδικτυακή τηλεόραση του Star Channel, εδώ στη Web TV. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας μαζί σας με όλα τα δρομικά νέα. Βέβαια, τρέχουμε. Αφού συνεχίζουμε να τρέχουμε, είμαστε εδώ μαζί μας, μαζί γιατί μας στηρίζετε, γιατί μας αγαπάτε, γιατί αγαπάτε το τρέξιμο. Οι πιο πολλοί μαραθώνοι μπορεί να έχουν περάσει, αλλά υπάρχουν ακόμη αγώνες για όποιον έχει σκοπό να τρέξει μαραθώνιο. Και βέβαια υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ξεκινάνε τώρα να τρέχουν και ένα ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι είναι πώς πατάμε, πώς τρέχουμε, πώς είναι το σωστό πάτημα του δρομέα για να κάνει ένα μαραθώνιο. Ακριβώς, είναι η τεχνική που τρέχουμε και είναι ουσιαστικά και το πιο σημαντικό για να διανύσουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Εδώ λοιπόν θα αναλύσουμε πώς είναι σωστό να γίνεται το πάτημα του δρομέα καθώς τρέχει. Είναι με τον μπροστινό πόδο, με το μπροστινό με τα δάχτυλα, είναι με το μεσαίο ή με τη φτέρνα. Το 95% λοιπόν το 100% των δρομέων πατάει πρώτα με τη φτέρνα. Οι βιομηχανίες κατασκευής των διάφορων παπουτσιών, όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες, υποστηρίζουν ότι είναι καλύτερα να προσγειώνεσαι με το μεσαίο ή μπροστινό μέρος. Και, του ποδιού, και, ναι, του και αυτό πέλμανες. Λένε λοιπόν ότι υποστηρίζουν ότι έτσι μειώνονται τα φορτία που ασκούνται στις αθρώσεις και στους τένοντες. Λένε επίσης ότι η καλή απορρόφηση κραδασμών κρύβει τη ζημιά στα πόδια όταν προσγειώνεσαι με τη φτέρνα. Βεβαίως δεν υπάρχει απόδειξη ότι αν πατάς με το μεσαίο ή μπροστινό μέρος μειώνεις και τον κραδασμό. Αυτό όμως που συμβαίνει όμως και κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά και εγώ τόσα χρόνια που τρέχω, το πιο σημαντικό, αυτό που τρέχουν κυρίως οι περισσότεροι δρομείς, είναι πατώντας πρώτα τη φτέρνα, από πίσω δηλαδή, και μετά να σπρώξουν. Μάλιστα από την εξωτερική πλευρά προς τα μέσα. Αυτό, ναι. Βέβαια άλλοι το πατάνε από την μέσα. Αυτό είναι αναλόγως στο πάτημα του δρομέα. Όμως, αν προσγειώνεσαι με τη φτέρνα, είναι ζήτημα αν τελικά θα μπορέσει να αλλάξει και το πάτημά σου. Είναι ζήτημα ξαφνικά να προσπαθήσει να το αλλάξει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ουσιαστικά είναι και θέμα. Μπορεί και επικίνδυνο. Ναι, βέβαια, γιατί μπορεί να τραυματιστεί. Ουσιαστικά είναι και λίγο κατασκευή του πέλματος και του ποδιού του κάθε δρομέα, το πώς πατάνε για να σπρώξουν μπροστά. Γι' αυτό και φτιάχνονται και τα διάφορα παπούτσια ανάλογα με το πάτημα του δρομέα, αν δηλαδή πατάς μπροστά έξω, αν πατάς μπροστά μέσα, για να ισορροπήσουν όλα αυτά. Αυτό όμως που θα έλεγα εγώ, βεβαίως τρέχοντας τόσα χιλιόμετρα, είναι ότι πιο σημαντικό είναι να πατάμε πολύ χαλαρά με την φτέρνα από πίσω, με το πίσω μέρος του παπουτσιού και μετά να σπρώχνουμε με την κατεύθυνση που μπορούμε, γιατί άλλοι σπρώνουν μπροστά μέσα, άλλοι σπρώνουν μπροστά έξω. Αυτό βέβαια διορθώνεται με τα διάφορα ορθωτικά παπούτσια, ορθωτικούς πάτους που μπορούν να πάρουν αποκλειστικά και για το πάτημα που έχουν, αφού έχουν γίνει κάποια τεστ. Φυσικά θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το συμπέρασμα είναι ότι με τη φτέρνα θεωρείται το πιο αποτελεσματικό και το πιο αποδοτικό τρέξιμο για να κάνεις κυρίως τα 42 χιλιόμετρα. Όταν είσαι ραστέχνης, όταν είσαι ελίτ δρομέας. Το ίδιο, δεν αλλάζει. Οι περισσότεροι ελίτ δρομής. Βασικά, όταν λέμε πατάμε με τη φτέρνα, δεν σημαίνει ότι καθόμαστε εδώ και πατάμε, δηλαδή. Κάνουμε ένα πέρασμα. Άλλωστε και οι ταχύτητες είναι τέτοιες, τόσο μεγάλες, που ουσιαστικά γλύφεις λίγο προς τα κάτω την άσφαλτο για και σπρώχνεις. Είναι γρήγορες οι ταχύτητες. Οι άλλοι δρομείς οι οποίοι. Τα λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι πατάνε με τον μπροστινό μέρος, νομίζω. Είναι πολύ λίγοι οι δρομείς. Κυρίως νομίζω κάτι θα δεις τίποτα κενιάτες, οι οποίοι τρέχουν με άλλες ταχύτητες, με τέμπο ας πούμε 3 ώρες το μαραθώ, με 3 λεπτά το χιλιόμετρο. Το χιλιόμετρο και κάτι τέτοια ας πούμε. Αλλά γενικώς είναι πιο σωστό να τρέχουμε πατώντας τη φτέρνα πίσω και να σπρώχνουμε μπροστά. Και ακόμα πιο σωστό είναι καθημερινά να βάλουμε στη ζωή μας τα πολύτιμα συμπληρώματα διατροφής της εταιρείας Νεοτρόπιο για όλες τις ανάγκες, για δρομής και μη δρομής, είναι κατάλληλα για όλους τους ανθρώπους. Μιλάμε για το Calm 2, είναι ο φυσικός τρόπος αντιμετώπισης του στρες και της αϋπνίας, προσφέρει εύκολο ύπνο για όσους δυσκολεύονται. Το Reconnect, επιστημονικά σχεδιασμένη φόρμουλα για τόνωση και αυτοσυγκέντρωση. Το Flexi Vita και το NEM, είναι δύο ολοκληρωμένες φόρμουλες για υγιείς και ευλίγιστες αρθρώσεις. Το Crown Health Force, οι γνωστές κάψουλες που προλαμβάνουν και πουλώνουν φλεγμονές στο μυϊκό μας σύστημα. Το Immuno Force Honey είναι το μέλι της εταιρείας, το οποίο ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας δίνει ενέργεια. Όλα είναι καταπληκτικά. Μπορείτε να τα παραγγείλετε στο 210-6856-465 ή να τα παραγγείλετε και ηλεκτρονικά από την διεύθυνση
στο ίντερνετ της εταιρείας www.neotropio.gr. Λέτε ότι είστε τηλεθεατές του Κυπράνη και έχετε αμέσως και έκπτωση, ναι, 20%. Πραγματικά είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά όλα. Καταπληκτικά, βέβαια. Και φυσικά και πάρα πολύ ωραία και, και αποδοτικά. Βγάλαμε όλη την προετοιμασία χωρίς πόνους και χωρίς δυσκολίες. Σίγουρα. Να δούμε αυτό το καταπληκτικό προϊόν, το Force. Sports people's bodies require careful attention. Strenuous, sustained physical activity may, however, result in frustrating inflammatory states, which may be quite painful and cause you to stop training. Are you involved in a sport activity? Be proactive. Prevent and beat those ailments with Crown Health Force. Crown Health Force is a natural, plant-derived food supplement which comes in gastro-resistant capsules. Its steroid and gluten-free formulation is based on Crown Health Gherkin unique patented technology, a cucumber extract developed by Naturalia in conjunction with prestigious universities and research centers. Cucumber is largely made up of water and is rich in fibers and useful mineral salts. Thanks to its widely acknowledged refreshing antioxidant properties, its soothing action has been known from time immemorial. Naturalia first identified the substances which are responsible for such a powerful soothing action and which type of cucumber contains them, then developed a method for obtaining an extract which is rich in such substances. How does it work? Strenuous physical activity may result in inflammatory states. As a response to these stimuli, the level of TNF-alpha, a very strong pro-inflammatory cytokine, increases. TNF-alpha, in turn, activates other molecules which are mediators of inflammation. As evidenced by the results of our research, cucumber extract acts at the early stages of the inflammatory process by reducing the TNF-alpha level, thus breaking the chain of inflammation. Crown Health Force produces its soothing action locally and at a systemic level. It is a natural food supplement that has no contraindication. It perfectly blends in with a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. For best results, take Crown Health Force for an extended period of time before, during, and after the sports season. One or two capsules daily during activity period and up to three capsules daily during periods of extreme physical stress. Take the capsules in the morning and in the evening to ensure best absorption before and after training. Naturalia monitors the entire production chain, from the fields to the end consumer, to guarantee a safe product of high quality. Crown Health Force, the very best of sport from nature without ever stopping. Να καλωσορίσουμε στο Keep Running τον πρέσβη της φλόγας του Μαραθώνιου Δρόμου και πρώην δήμαρχο Μαραθώνα, τον κύριο Σπύρο Ζαχάρη. Είναι εδώ για να μας μιλήσει για τον Μαραθώνιο στο Ντίσελντορφ που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Καταπληκτικό. Και είχε πάρα πολλούς ακόμα. Και γεμάτος Ελλάδα, έτσι κύριε Σπύρο. Ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Αρμένη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και συνδέεται με αυτά που είπαν στο Ντίσελντορφ. Θα σας αναφέρω έτσι περιληπτικά τι μας είπε η υπεύθυνη τουρισμού για την Ευρώπη, ειδικά για τη Γερμανία και την Αυστρία που ήρθε στον τερματισμό. Θα μας πείτε αυτό για να παρουσιάσουμε μετά τι έγινε στους Μαραθωνίους στην Ευρώπη και μετά να μιλήσουμε πολλή ώρα για τον Ντίσελντορφ και τον Μαραθώνιο. Για πείτε μας λοιπόν. Η Λίνα Μελιτά, υπεύθυνη του τουρισμού για την Ευρώπη, είπε ότι δεν φανταζότανε ποτέ ότι ένα γεγονός Μαραθωνίου και τα Στεφάνια μπορούν να δώσουν τέτοια τεράστια τηλεοπτική προβολή, τέτοιο να μιλάνε επί μισή ώρα οι δημοσιογράφοι για τα Στεφάνια που είναι από τον αρχαιολογικό χώρο του τίμου του Μαραθώνα και ότι δεν φανταζότανε τόση προβολή της Ελλάδος, του Μαραθωνίου Δρόμου και των Στεφανιών. Και εκεί εγώ βέβαια της απήντησα ότι μην ξεχνάτε ότι το μοναδικό Ολυμπιακό άθλημα που έχει τοπωνύμιο είναι ο Μαραθώνιος Δρόμος και δεν τολμούν να βάλουν άλλο αγώνισμα με τοπωνύμιο γιατί είναι, έχει την παρακαταθήκη της μεγάλης ιστορικής μάχης και αυτά που την πρεσβεύουν. Και εσείς έχετε το μεγάλο πλεονέκτημα να έχετε τη μοναδική εκπομπή στην Ελλάδα για το Μαραθώνιο Δρόμο, που είναι τεράστιο εθνικό κεφάλαιο. Και χάρηκα που η υπεύθυνη του παραδέχτηκε ότι δεν το φανταζόταν μέχρι τότε ότι είναι τόσο τεράστιο κεφάλαιο ο Μαραθώνιος Δρόμος. Ναι. Και επιτέλους όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτό. Πόσο μεγάλο γεγονός, πόσο μεγάλη κληρονομιά, βαριά κληρονομιά είναι ο Μαραθώνιος και πόσο προβάλλεται η χώρα μας
και την ιστορία μας. Τεράστιο κεφάλαιο και Αρμένη. Ο δήμαρχος του Ντίσσελντορφ, ο Τόμας Γκάιζελ, μου είπε πραγματικά, παρόλο που το κάνατε Ελλάδα εδώ το μαραθώνιο, το χαίρομαι πολύ, γιατί αυτά που μεταφέρει νοερά ο μαραθώνιος είναι τεράστιες αξίες και αρχές. Και συγχαρητήρια, και γι' αυτό όλα στηριχθήκαν πάνω σας φέτος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια γύρα στην Ευρώπη να δούμε τι έγινε. Για πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από την Κρακοβία στην Πολωνία. Εκεί νικητής ήταν ο Κοσμάς Μουτούκου Κιουέβα από την Κένια, 2-12-52. Νικήτρια η Στέλλα Μπαρσόζου από την Κένια, 2-33-01. Παρατηρώ ότι και οι δύο Κενιάτες είχαν τα μικρά τους ονόματα είναι ελληνικής προέλευσης. Κοσμάς, Στέλλα, έτσι. Λοιπόν, είχαμε και ελληνικές συμμετοχές. Νίκος Καπετζόνης, 3-13-36. Τόνι Πολάκης, 3-57-18. Εμιλία Πετούση, 4-41-14. Στο Μίλτον Κέις, λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία έγινε πρωτομαγιά ο μαραθώνιος. Θα δούμε και πλάνα τώρα εδώ σε λίγο. Νικητής, λοιπόν, ο Γκάρεθ Κουκ από τη Μεγάλη Βρετανία με 2 ώρες 40 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Και νικήτρια η Άστα Σμίλοβα από τη Μεγάλη Βρετανία με 2:57:33. Μία ελληνική συμμετοχή, ο Στράτος Ζαρίφης με 3:30:36. Λοιπόν, και πάμε στην δυτική ακτή των ΗΠΑ, στον Big Sur Marathon, είναι βόρεια του Λος Άντζελες. Έχω δει πλάνα. Καταπληκτικό. Πω, από πέρα και από κάτι. Από τις πιο ωραίες μαραθώνιες. Φοβερός. Θα σε στείλω και το κανονίσω. Όταν δεν θα κυνηγά ο χρόνος όμως, θα πηγαίνω έτσι για να βλέπω τα τοπία. Και εκεί μπορεί να κυνηγήσεις χρόνος. Θα βλέπω τα τοπία τώρα, θα παρασύρωμαι, δεν γίνεται. Κέρδισαν Αμερικανοί, νικητής Μάικλ Γουάρντιαν, 2:30:29, νικήτρια Τέγκαλ, Σιάρλ, 3 ώρες, 1 λεπτό, 47 δευτερόλεπτα. Στο Μπέργκεν, στην Νορβηγία, είχαμε μαραθώνιο, νικητής ο Σόντρε Όβελτ Έλμουντ, με 2:38:54 και νικήτρια η Τρίν Λάρσεν από την Νορβηγία με 3 ώρες 10 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Και πάμε στον μεγάλο μαραθώνιο που έγινε στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Κέρδισε ο 19χρονος από την Ουγκάντα Ρόμπερτ και Μόνζες 2:10:30. Νικήτρια από την Πορτογαλία η Ντοροθέα Άλβες Πεϊξότο 2:31:56. Είχαμε πολλές ελληνικές συμμετοχές. Θα τις πω μισές-μισές. Ναι. Θεόδωρος Αναγνώστου 3:12:27. Νίκος Βλάχος 3:28:14. Ζωή Χαρούπα 3:28:47. Αγγελική Στεφανή 3:29:00. Γιάννης και ο Λέογλου 3:47:18. Η Αγγελική Αγγελάκου με 4 ώρες 09 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Η Ελένη Θεοδωρίδου με 4:41:57 είναι φίλη και αγαπημένη. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Ελένη. Ο Κώστας ο Χατζής, ο οποίος θα έχουμε και τηλεφωνική γραμμή να μιλήσουμε για αυτόν τον ιδιαίτερο δρομέα Έλληνα, με 4:49:55. Η Κασιανή Ιωαννίδου με 4:57:02. Και ο Τάσος Παυλίδης με 5:10:37. Να προσθέσουμε ότι οι δύο πρωταθλητές μας που αγωνίστηκαν με στόχο να πιάσουν το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Λονδίνο, ο Κώστας Γκελεόζος και η Στεφανία Λεοντιάδου, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, εγκατέλειψαν λίγο μετά τα μισά του αγώνα. Και εδώ είναι μαζί μας ο κύριος Ζαχάρης, λοιπόν, να μας μιλήσει για όλα αυτά τα καταπληκτικά που έγιναν στη γερμανική πόλη. Και γέμισε Ελλάδα ο μαραθώνιος. Τελείως, όπως το λέτε, ακριβώς αυτό είναι. Να πούμε βέβαια ότι 2 χρόνια πριν είχαμε μεταφέρει και τη φλόγα του μαραθωνίου δρόμου στο Ντίσσελντορφ. Και ήταν τεράστια γιορτή με πολλά δρόμενα από τα ελληνικά σχολεία. Και έτρεξαν υπουργοί και προβεβλημένοι άνθρωποι της Γερμανίας, του πολιτισμού, από το αεροδρόμιο μέχρι το Δημαρχείο. Και εκεί στο Δημαρχείο έγιναν όλες οι τελετές με θεατρικά δρόμενα από ελληνικά σχολεία. Παρουσία και του κυρίου Πάκου Μποράου. Ασφαλώς και άλλοι πολλοί. Ήταν πάρα πολύ προσκεκλημένοι. Αυτή τη φορά ήταν πραγματικά τεράστιο το γεγονός, γιατί όπως βλέπουμε και φωτογραφίες εδώ. Η press conference του μαραθωνίου έγινε στο ελληνικό προξενείο. Εκεί ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια από την περιοχή του Ντίσσελντορφ και πρόβαλαν αυτό το τεράστιο γεγονός. Η εκκίνηση δόθηκε από τον γενικό μας πρόξενο, τον Γρηγόρη τον Δελαβέκουρα. Ο τερματισμός έγινε κρατώντας την κορδέλα, μία ο κύριος Δελαβέκουρας και στις γυναίκες εγώ, στους άνδρες ο κύριος Δελαβέκουρας. Τα στεφάνια του μαραθώνιου δρόμου τα έδωσαν ο κύριος Δελαβέκουρας και εγώ. Άνδρες, γυναίκες. Εσείς λοιπόν, πήρατε, λοιπόν. Φτιάξατε στεφάνια, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Να, εδώ βλέπουμε και τη φωτογραφία λοιπόν. Από τον τύβο του μαραθώνα και τα πήγατε εκεί για τους νικητές, σωστά. Το σημαντικό, κύριε Αρμένη, είναι ότι επί μισή ώρα ο δημοσιογράφος της τηλεόρασης μιλούσε για τις αξίες που μεταφέρουν αυτά τα στεφάνια. Ότι είναι μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο που εκεί γεννήθηκε, μετά από αυτή τη μάχη γεννήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Και εκεί, όπως λένε, ήταν και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού,
Εδώ βλέπουμε όπως τη φωτογραφία που κρατάτε λοιπόν την κορδέλα τερματισμού της πρώτης νικήτριας. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή σας βάζει η διοργάνωση έναν Έλληνα να κρατάει την κορδέλα που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εκπληκτικό. Να προσθέσουμε βέβαια για να καταλάβουν κάποιοι που δεν μπορείτε ακόμα να το καταλάβετε τι σημαίνει. Τα στεφάνια λοιπόν αυτά είναι κλαδιά ελιάς μέσα από τον τοίβο του Μαραθώνου, τα οποία τα κάνετε εσείς πολλά χρόνια τώρα. Ναι. Σωστά, δηλαδή μπαίνετε στον τοίβο, τα κόβετε. Κόβουμε από τις ελιές τα κλαδιά, τα φτιάχνουμε στεφάνια, κρεμάμε τις κορδέλες τους και τα μεταφέρουμε στην πόλη που κάνει το Μαραθώνιο. Τα οποία έχουν μεταφερθεί σε πάρα πολλούς Μαραθώνιους. Αυτό που θα ήθελα να σας πω, αφού λέμε για τα στεφάνια, είναι κάτι καταπληκτικό. Είχα μια ιδέα το 2006 και έφτιαξα στεφάνια από κλαδιά ελιάς από τον τοίβο και πήγα σε ένα χυντήριο περίπου, νομίζω στο Καματερό ήταν, και τα φτιάξαμε χρυσά, ασημένια και χάλκινα. Από τότε τα πήγαινα και τα έδινα σαν δήμαρχος δώρο στις πόλεις που πήγαινα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος έγινε ένα τεράστιο ντοκιμαντέρ φέτος με το Μαραθώνιο στη Βοστόνη που το παρουσίασε ο Matt Damon, του οποίου ο πατέρας ήταν μαραθωνοδρόμος και κατάλαβε ότι ο Μαραθώνας πρεσβεύει τα πάντα. Γιατί έμαθε, λέει, από τον πατέρα του να μην εγκαταλείπει, γιατί τον έπαιρνε μαζί στους Μαραθώνιους, και έτσι κι αυτός, όταν στην αρχή στον κινηματογράφο είχε κλειστές πόρτες στα στούντιο, επέμενε και πέτυχε αυτό που πέτυχε. Τα φροφίλει όλα στο Μαραθώνιο. Και παρουσίασε αυτό στην ταινία. Είχε έρθει ένα τεράστιο κανάλι εδώ στην Ελλάδα και πήγαμε στο χιτήριο και τραβήξαμε τον τρόπο που γίνονται. Πήγαμε στον τοίβο που μαζέψαμε κλαδιά ελιάς και τα δέσαμε, τα κάναμε στεφάνι για να πάνε να μπουν στο χιτήριο. Πήγαμε στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου. Όλα αυτά λοιπόν προευλήθηκαν σε μια τεράστια αίθουσα που έγινε η παρουσίαση αυτού του ντοκιμαντέρ που κρατούσε πάνω από μία ώρα. Και μάλιστα Ελληνίδες που είχαν πάει να τρέξουν εκεί με πήραν τηλέφωνο και μου λέει: Σας είδαμε στο ντοκιμαντέρ τη μεγάλη παρουσίαση, δεν το πιστεύαμε. Είναι ένα τεράστιο γεγονός. Από μια απλή ιδέα, όταν τη μεταφέρουμε εκτός Ελλάδος, έχουν μάθει να τη σέβονται. Εκεί στηρίχτηκα εγώ και από τότε αυτά τα στεφάνια κάνουν το γύρο του κόσμου και προβάλλουν Ελλάδα. Ελλάδα με ένα σημαντικό τρόπο. Έχω μια πορεία. Ναι. Ο 19χρονος Κενιάτης που κέρδισε και η Πορτογαλίδα Δρομέας που κερδίσαν στο Ντίσσελντορφ, ήξεραν ότι ο Μαραθώνιος γεννήθηκε στην Ελλάδα, στο Μαραθώνα. Το ξέραν. Ή το έμαθαν τώρα με αφορμή τη δική σας πρωτοβουλία. Πολλοί, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος το έμαθε τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Με τις μεγάλες τελετές που έκανα το 2010, για να συνδέσω τη μάχη του Μαραθώνα με τους Μαραθώνιους Δρόμους, γιατί πολλοί νόμιζαν ότι ο Μαραθώνιος είναι ένα αγώνα 42-195. Έτσι το βαφτίσανε και το ονομάζεται Μαραθώνιο. Κατάλαβαν τώρα, όταν προβάλαμε σε όλο τον κόσμο τα γεγονότα αυτά, αρκεί να σας αναφέρω ότι το Χάρβαρντ το 2010 ήταν εντυμένο με ένα τεράστιο μπάνερ που έγραφε ότι είναι η επέτειος των 2.500 χρόνων τη μάχη του Μαραθώνα. Η Βοστόνη στη βιβλιοθήκη της, τα ίδια. Στην Κίνα βγάλανε γραμματόσυνα με το γεγονός. Στην Ιαπωνία το ίδιο. Στην Αυστραλία βγάλανε και νομίσματα που από τη μία μεριά έχουν την Βασίλισσα που είναι υποχρεωτικά στα νομίσματά του και από την άλλη έχουν το Φιδιππίδιο άθλο και το Μαραθώνιο δρόμο και όλα αυτά. Είναι. Οι ξένοι αγκαλιάζουν τώρα που μαθαίνουν ότι δεν είναι ένα τυχαίο αγώνισμα. Θέλω να πω ότι μέσα από το Μαραθώνιο κάθε Κυριακή ταξιδεύει η Ελλάδα μας παντού στον κόσμο. Ακριβώς. Απόλυτα σωστά. Και επειδή κάθε Κυριακή γίνονται τουλάχιστον 20 μαραθώνιοι και δρόμοι. Παραπάνω, σε όλο τον κόσμο. Ασφαλώς περισσότεροι από 20, αλλά εγώ λέω 20 πολύ μεγάλες πόλεις. Καταλαβαίνουμε τι μεγάλο γεγονός ήταν. Γι' αυτό έχω απευθυνθεί και στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέω ότι αν πάει ένα έγγραφο στα διπλωματικά γραφεία μας, προξενία, πρεσβείες παντού, που να βοηθούν να κινητοποιούν τις εκεί κοινότητες, που πράγματι μέχρι τώρα, παραδείγματος χάρη στο Τορόντο, είναι μεγάλη κινητοποίηση. Στο Σικάγο τα ίδια. Στην Ουάσιγκτον, μεγάλη κοινοποίηση. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ η πρέσβηση. Στη Βοστόνη τα ίδια. Και εκεί στη Βοστόνη είχαμε πετύχει όλες οι τελετές να γίνονται στο ελληνικό προξενείο. Και ερχόντουσαν και παιδιά της ομογένειας ντυμένα με τις παραδοσιακές στολές. Ερχόταν ο Υπουργός Αθλητισμού. Ήταν το γεγονός της πόλης. Να καταλάβετε, ο Μαραθώνιος στη Βοστόνη γίνεται Δευτέρα. Είναι αργία. Το γνωρίζουν, ναι. Και όλα αυτά συγκεντρωνόντουσαν πάνω σε αυτό το γεγονός. Και έφτιαξαν οι άνθρωποι και κιόσκια για τη φλόγα του Μαραθώνα που γράφει Flame Marathon. Ανά 5 μίλια, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα την απόσταση. Πάντως στην εκκίνηση υπήρχε ένα τεράστιο κιόσκι. Έφτιαξαν μπροστά στο αστυνομικό τμήμα ένα βάθρο με μία που καίει φλόγα με αέριο που βγαίνει κάτω από τη γη. Το ζουν, το νιώθουν και τώρα φωνάζουν Ελλάδα. Και από το Πανεπιστήμιο, από τη Φλόριδα, του Μαϊάμι που έρχονται άνθρωποι, βλέπουν ότι, επειδή έμαθαν ότι γενέτειρα πόλη είναι ο Μαραθώνιος δρόμος, έρχονται, επισκέπτονται να αγγίξουν τη γη του Μαραθώνα.
Λοιπόν, Σπύρο, δεν έχεις τρέξει μαραθώνιο, αλλά έχεις τρέξει μαραθώνιο με άλλη ιδιότητα, λέγοντας παντού και φωνάζοντας πραγματικά από πού είναι αυτός ο μαραθώνιος, από πού ότι έχει τοπονύμιο. Σε έχω ζήσει πολλά χρόνια τώρα με τη φλόγα του μαραθωνίου, δήμαρχος, πρέσβης, όλα αυτά που κάνεις. Είναι απίστευτο, δεν έχει κάνει μαραθώνιο, αλλά κάνει έναν άλλο μαραθώνιο πολύ σημαντικό. Έχει κάνει πολλούς μαραθωνίους με τον απίστευτο, τρόπο του. Με το δικό τον σου ίδιο τρόπο, μαραθώνιο φέρει. Κάνετε κι εσείς. Το έχετε κάνει βέβαια και αληθινά, αλλά το κάνετε στο στούντιο γιατί. Ήταν λοιπόν που η Ελλάδα που έχει γεννήσει το μαραθώνιο να έχει μια εκπομπή για το μαραθώνιο. Λοιπόν, υπάρχει ένας δρομέας Έλληνας, ο οποίος δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στην Ολλανδία, στο Έλμελο. Εγώ έχω τη χαρά, όλοι μας έχουμε τη χαρά που τον έχουμε γνωρίσει. Βεβαίως. Έτρεξε στον Ντίσελντορφ, νομίζω έκανε και ατομικό ρεκόρ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε και αυτή την εβδομάδα στο Keep Running. Καλησπέρα Κώστα. Είναι μαζί μας και ο κύριος Ζαγάρης, για να ξέρεις ποιος είναι ακόμα εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρεθώ με τον παλιό δήμαρχο του Μαραθώνα στην ίδια εκπομπή. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες που μας έστειλες, που ανέβασες στο διαδίκτυο και εσύ από την συμμετοχή σου στο Μαραθώνιο στον Ντίσελντορφ. Μας είπε εδώ ο κύριος Ζαγάρης ότι γέμισε Ελλάδα αυτός ο μαραθώνιος, παντού έβλεπες Ελλάδα, μύριζε Ελλάδα παντού, με κάθε τρόπο. Πες μας πώς έζησες εσύ αυτό το μαραθώνιο. Εγώ βασικά όταν πηγαίνω σε κάτι τέτοιο, περισσότερο ασχολούμαι με το πώς θα βγει, πώς θα μπορέσω να προωθήσω κάποιες ιδέες δικές μου ή το ελληνικό στοιχείο, και σε δεύτερο μέρος έρχεται αν θα μπορέσω να ο χρόνος παραδείγματος χάρη ή αν θα τερματίσω. Είναι σαφές αυτό γιατί βλέπουμε ότι παντού εμφανίζεσαι με την παραδοσιακή φουστανέλα. Να δούμε λίγο αυτή τη φωτογραφία ξανά εδώ με τη φουστανέλα. Σας θυμίζει κάποιον? Ξέρετε ποιον μου θυμίζει εμένα? Το Σπύρο Λούι. Έτσι δεν είναι? Εκπληκτική. Εγώ Νίκο συγκεκριμένα είδα μια φωτογραφία δική σου και ζήλεψα. Και συγκεκριμένα ήταν η φωτογραφία που ήσουν με τον ανιψιό του θρυλικού Σπύρου, τον Σπύρο Λούι. Το Σπύρο Λούι, ναι. Όταν θα έρθει στην Ελλάδα θα σου δοθεί και σε ένα ευκαιρία να τον συναντήσεις μακάρι δηλαδή. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, πώς σου μπήκε αυτή η ιδέα και πηγαίνει στους μαραθώνιους με τη φουστανέλα και με αυτή την... Με αυτή την αμφίση. Η οποία κλέβει την παράσταση βεβαίως και προβάλλει την Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Κάποτε όταν ήμουν μικρό παιδί μου είχε πει ο πατέρας μου μια ιστορία ότι στα χρόνια εκείνα το 36 ήταν στρατιώτης και είχε δει εν ζωή το Σπύρο Λούι να μπαίνει στο στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο και έγινε σαν... σύστηκε όλη η μαρμάρινη εκείνη, το μαρμάρινο στάδιο και έλεγε... Ο πατέρας μου ήταν αγρότης και έλεγε τι έγινε και είπαν μπήκε ο Σπύρος ο Λούις. Λοιπόν αυτό ήταν σαν μια φλόγα στη μνήμη μου και όταν άρχισε η κρίση και εδώ στην Ευρώπη λέγανε οι Έλληνες, οι τεμπέληδες που δεν κάνουν τίποτα και πολλά άσχημα, τότε γεννήθηκε η ιδέα και έλεγα θα πηγαίνω σε πεζοδρομίες που γίνεται εδώ στην Ολλανδία και σε μαραθωνίους και θα πηγαίνω με τη φουστανέλα και έβαζα και ένα μουστάκι με κολλητό εξαιρετικό και πολλές φορές έμοιαζε σχεδόν κάπως έρχονταν κοντά στον θρυλικό εκείνο τον μοναδικό τον Σπύρο. Και τσαρούχια λοιπόν φοράς? Τα τσαρούχια Μαρία είναι τα αυθεντικά της Προεδρικής Φρουράς. Εκείνος που μου τα έδωσε έχει ήδη δέσει, δεν είναι ανάμεσά μας. Συγχωρημένος να είναι. Και τα έχω πάρει από το τσαγκάρι της Προεδρικής Φρουράς. Κανονικά απαγορεύεται, αλλά πιστεύω ο ελληνικός στρατός, ο ελληνικός λαός θα με συγχωρήσει για αυτό που φορά τα τσαρούχια, γιατί προσπαθώ να τα τιμήσω, όχι να κάνω διαφήμιση. Ακριβώς, ναι. Λόγος, για τσιγάρα. Και μάλιστα ο ΣΕΓΑΣ έχει βραβεύσει για αυτό που κάνεις, η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου της Αθήνας. Ναι, ήταν μεγάλη μου τιμή και συγκεκριμένα την εποχή αυτή ήταν προεκλογικός αγώνας και η Υπουργός Τουρισμού τότε, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, διέκοψε τον προεκλογικό της αγώνα και ήρθε για 10 λεπτά στο Πολεμικό Μουσείο, ήσουν και εκεί τότε θυμάμαι, για να τιμήσει αυτόν τον Έλληνα της Διασποράς
που προωθεί με το δικό του τρόπο το ελληνικό στοιχείο. Πρέπει να λάβετε απόψη ότι ο Κώστας πάει σε δεκάδες μαραθώνιους. Δεν πάει σε ένα-δύο το χρόνο όπως πάνε όλοι οι μαραθώνιοι. Πάει σε πολλές δεκάδες μαραθώνιους να προβάλλει την Ελλάδα. Πόσα χρόνια τρέχεις, Κώστα? Τρέχω από το... όταν ήμουν 54, πριν 5 χρόνια, είμαι 59 ετών και με ρώτησες πόσα χρόνια τρέχω. Θα ήθελα να σου απαντήσω με το πόσα χρόνια θέλω να τρέχω. Λοιπόν, μερικοί με ρωτάνε πόσων ετών είστε και εδώ στην Ολλανδία λένε πες 50 years old. Εγώ λέω 57-59 χρονών νέος, διότι αισθάνομαι νέος λόγω αυτής της σταδιοδρομίας τα 5 χρόνια με τρέξιμο και πεζοδρομίες, αισθάνομαι σαν παιδάκι. Όταν κάνω το μπάνιο μου και βλέπω ότι έχω τσάρες εκεί που ήταν ένα μεγάλο στομάχι της μπύρας, αισθάνομαι υπερήφανος. Όχι, δηλαδή δεν θέλω να παρουσιάσω σαν κολακεύω τον εαυτό μου, απλώς είναι το αποτέλεσμα της φυσικής εξάσκησης. Και σε αυτά τα, συγγνώμη Μαρία, σε αυτά τα 5 χρόνια πόσους μαραθώνιους έχεις τερματίσει? Έχω τερματίσει 17. 17. Έτσι. Ακριβώς. Συγχαρητήρια. Ο επόμενος ποιος θα είναι? Αυτό που θέλω να πω είναι θέλω να κάνω 100. 100 μαραθωνίους για να προωθήσω τις ελληνικές αξίες όπως ο Ολυμπισμός και η Εκεχηρία. Στο ευχόμαστε, Κώστα. Ονομάζω τον εαυτό μου International Marathon Messenger και θα μιλήσω σύντομα με μαραθωνίους όπως το Λάιντεν, το εκεί που γεννήθηκε ο Vincent van Gogh, το Άμστερνταμ, να πηγαίνω εκεί σαν επίσημος. Όταν πηγαίνω σε μαραθωνίους, τελευταία χρονιά δεν πληρώνω, με έχουν σαν καλεσμένο διότι πάω σαν, πώς θα λένε, προωθώ το ελληνικό στοιχείο και της γενέτειρας του μαραθωνίου, του μαραθώνα και της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Κώστα. Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Αυτό που ήθελα να σας πω επίσης είναι θα μου λείψει πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο ο δρόμος της Εκεχηρίας από την Πνίκα στο Καλυμάτα. Την άλλη εβδομάδα όμως θα είσαι εδώ στις 14 Μαΐου, έτσι δεν είναι? Την άλλη εβδομάδα σίγουρα, ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε περιμένουμε. Να βγάλεις τη διαδρομή, θα τη βγάλεις πανεύκολα, εσύ είναι σίγουρο. Και να συνεχίσεις να τρέχεις, να προσφέρεις τη χώρα με αυτό το μοναδικό σου τρόπο. Ναι, με αυτό το μοναδικό τρόπο. Χαιρετισμούς στους ακροατές από τη χώρα της Τουλίπας. Να είστε καλά. Γεια σου Κώστα, γεια. Ο καθένας λοιπόν έχει το δικό του τρόπο να μεταφέρει το μήνυμα και να προβάλλει Ελλάδα. Έτσι, Σπύρο. Είναι τεράστιο το γεγονός. Στο Ντίσελτοφ είχαμε φέτος και τη μεγαλύτερη έκθεση του ΣΕΓΑΣ που την προωθεί ο ΕΟΤ, ο τουρισμός. Εκεί ήρθαν και να διαπιστώσουν ότι πράγματι γίνεται σωστή δουλειά και παρουσίαση. Η Λίνα Μελιτά που σας είπα που εντυπωσιάστηκε, δεν περίμενε Λίνα να δίνει τέτοια προώθηση στην Ελλάδα ο μαραθώνιος δρόμος, όπως και η Αρετή Πρίνου και η Βίκη Δικάρου. Ήταν και η Έξπο και οι τελετές και ό,τι έγινε εκεί ήταν Ελλάδα. Έγινε και ένα ρεκόρ Guinness, παράξενο. Αθλητής, ο Ραφαρίς Ιγκριαζιάνο, έτρεξε το μαραθώνιο, όπως μας το ανακοίνωσε στο προξενείο μας, θα τρέξω με μία μπάλα του μπάσκετ, χτυπώντας πώς κάνει ο playmaker όταν κατεβάζει την μπάλα. Ακριβώς έτσι. Και έτρεξε, ενώ το ρεκόρ ήταν 3-5, το έκανε σε 3 ώρες ακριβώς, με την μπάλα του μπάσκετ να χτυπάει όπως ο playmaker κατεβάζει την μπάλα. Πώς είναι αυτό? Είναι καταπληκτικό. Ναι, εμείς εντυπωσιαστήκαμε. Τι εθνικότητα είναι αυτός ο δρομέας? Γερμανός. Αλλά μας εντυπωσίασε ότι την προηγούμενη μέρα μετά το προξενείο το συναντήσαμε σε ένα κατάστημα αθλητικό, να μην πω το όνομα. Και του είπαμε πώς ακριβώς θα το κάνεις. Και μέσα στο κατάστημα άρχισε να παίζει με την μπάλα, μας δείχνει πώς θα το κάνει. Και πάει τόσο γρήγορα. Και μας είπε θα κάνω 3 ώρες, στόχος μου είναι 3 ώρες και έκανε ακριβώς 3 ώρες. Αυτό ήταν το φοβερό. Καλά, εάν δείτε τη συγκίνηση όμως που ένιωθαν, επειδή το είπατε εσείς πριν για τους Κενιάτες, τους Αιθίωπες. Την ώρα που τους βάζαμε το στεφάνι, ένιωθαν τεράστια χαρά. Ναι. Δεν ένιωθαν η χαρά όταν έπαιρνα το μετάλλιο, αλλά όταν τους έβαζε το στεφάνι. Και καμάρωναν με αυτό. Δεν το έβγαζαν από το κεφάλι τους. Ήτανε πολύ συγκινητικές στιγμές, γι' αυτό και η υπεύθυνη του τουρισμού που μιλούσε γερμανικά και κατάλαβε τι έλεγε ο δημοσιογράφος, είχε εντυπωσιαστεί. Δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου ότι θα ακούσετε πράγματα για την Ελλάδα σε ένα μαραθώνιο. Ήταν φοβερά τα γεγονότα. Γιατί σας τα εξήγησα ότι όλα ήταν Ελλάδα. Τα πάντα. Και τώρα σπίτι άλλο μετά.
Τι άλλο, ποιο άλλο αγώνα έχει να πα, να μεταφέρει τη. Έχουμε στην Κίνα, έχουμε η Ιαπωνία, έχουμε πολλού μαραθώνιου, αλλά θα δούμε τι θα προλάβουμε, γιατί έχουμε και άλλε ανηλυμένε υποχρεώσει. Πρέπει να δουλεύουμε. Έχουμε την οικονομική μα κρίση και πρέπει να φροντίζουμε, γιατί αυτά, όπω ξέρετε, τα πληρώνουμε την τσέπη μα. Δεν μα χρηματοδοτεί κανεί. Και πρέπει να μαζεύουμε χρήματα για τα εισιτήρια, για τη διαμονή μα, όλα τα ό,τι υπάρχει. Εντάξει, εξαιρετικό. Είναι πάντω τέτοια η προβολή της Ελλάδος και η αγάπη που έχει ο κόσμος μέσα από αυτό το γεγονός, γιατί τους μαραθώνους τους μεταδίδει και τηλεόραση. Και βλέπουν όλοι ότι είναι Ελλάδα και βλέπουν πλέον αλλιώς την Ελλάδα. Αρχίζουν να την ξανααγκαλιάζουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν ήταν σωστό ο τρόπος που την κατηγορούσαν. Δεν ήταν όλη η Ελλάδα έτσι όπως την έλεγα. Αν σε όλα τα κράτη υπάρχουν 5-10 άνθρωποι, μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλος ο λαός. Ο λαός της Ελλάδας είναι και φιλόξενος και πανέμορφος και ένας λαός που αγαπάει τον πολιτισμό. Και οι άνθρωποι που αγαπούν τον πολιτισμό είναι ξεχωριστοί. Εγώ θα λέω πάντα ότι ο πολιτισμός είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρεις. Αλλά έστω και έναν άνθρωπο να αλλάζεις κάθε φορά, αυτό είναι το πιστεύω μου, είναι σημαντικό. Γι' αυτό πάω, κύριε Αρμένη, κύριε Πολίζου, σε όλο τον κόσμο και φωνάζω για αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, αυξάνονται και οι αγώνες δρόμου στην Ελλάδα. Και κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερους και σε ωραία μέρη πια. Σε πολύ ωραία μέρη. Και ένας καταπληκτικός αγώνας σε πανέμορφο μέρος έγινε την περασμένη Κυριακή και ήσουν εκεί. Βέβαια, στη Σύφνο. Στη Σύφνο. Το πρώτο Σύφνος Run λοιπόν είναι γεγονός. Είχε τεράστια επιτυχία. Βλέπουμε λοιπόν πλάνα από την υπέροχη διαδρομή, από αυτό το μικρό νησί, το οποίο όμως έκανε πραγματικά έναν άθλο. Και πέτυχε την πρώτη διοργάνωση με το Καλημέρα, μια επιτυχία πάρα πολύ μεγάλη. Εσύ ήσουν εκεί και θα μας τα πεις. Είχαμε εδώ την περασμένη εβδομάδα τη Χριστίνα την Καλτσίδη, δρομέα μας και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα. Η πρόεδρος, λοιπόν. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει πώς έζησε το πρώτο Σύφνος Run. Χριστίνα, καλησπέρα. Χριστίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Μαρία. Τι έγινε την Κυριακή, τι κάνατε εκεί στο υπέροχο αυτό νησί? Τι κάναμε μαζί, Μαρία, το κάναμε. Εντάξει. Μαζί και εσύ και με την Έλενα τη Λάμπου εκεί που οργανώσαμε νομίζω ένα πολύ μεγάλο πάρτι των δρομέων. Ήταν απίστευτη η επιτυχία μας νομίζω, ξεκινήσαμε για κάτι πολύ μικρό. Αλλά οι δρομείς και όχι μόνο μας στηρίξανε και φτάσαμε σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ, Χριστίνα, βλέποντας τα πλάνα και ακούγοντας σας πώς το ζήσατε εκεί, βλέποντας φωτογραφίες, δεν μπορώ να σου πω πώς έχω ζηλέψει, που δεν μπορούσα να έρθω φέτος. Του χρόνου θα είμαι σίγουρα. Είμαι σίγουρη, Νίκο. Η ενέργεια του κόσμου, δηλαδή το πώς το αγκαλιάσαν όλο αυτό, τα χαμόγελα που έβλεπες, να βοηθήσει ο κόσμος, οι ντόπιοι, να εξυπηρετήσουν τους δρομείς, και πριν και μετά τον αγώνα ήταν απίστευτο. Και μάλιστα έτρεξαν πάρα πολύ. Οι αγώνες λοιπόν ήταν 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και πολύ σημαντικό ήταν αγώνες για παιδιά. Να πούμε λοιπόν ότι το σχολείο ήταν σχεδόν, οι περισσότεροι μαθητές έτρεξαν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, είδες και στις φωτογραφίες, Μαρία, και τα είδες και ζωντανά. Ήταν κατενθουσιασμένα, τρέξανε σχεδόν όλα, γιατί δεν έχει μεγάλο σχολείο η Σύφνος. Συνολικά τρέξανε 353 άτομα, 353 δρομείς και στις δύο διαδρομές. Εκτός τα παιδιά. Ήταν ασύλληπτο, δεν ξέρω. Από την εμπειρία τη δική σου δηλαδή. Σίγουρα. Η επιτυχία αυτής της διοργάνωσης ουσιαστικά θα έπρεπε να δούμε τέτοιο αποτέλεσμα μετά από 3-4 διοργανώσεις. Και πόσο μάλλον σε ένα μικρό νησί που έπρεπε να ταξιδέψουν οι άνθρωποι κιόλας. Αλλά φροντίσατε με κατάλληλους ανθρώπους να υποστηρίξετε τη διοργάνωση και να ταξιδέψουμε πάρα πολύ καλά, έγκαιρα και οικονομικά. Ακριβώς. Είχαμε στο πλευρό μας την Aegean Speedlines που έκανε απίστευτες εκτόσεις στα ακτοπλοϊκά και των δρομέων αλλά και των συνοδών τους, το οποίο αυτό ήταν το τουλάχιστον η μισή επιτυχία μας βασίστηκε πάνω σε αυτό. Γιατί δυστυχώς είναι ένας προορισμός, δεν είναι ευθυνός, δεν είναι εύκολο προσβάσιμος. Και έπρεπε οι δρομείς να μπορέσουν να φτάσουν με κάποιο, χωρίς να πληρώσουν ένα τεράστιο τίμημα. Και η Aegean Speedlines ήταν κοντά μας αυτό. Και από ό,τι διάβασα, τα πρώτα μέτρα της διαδρομής ήταν λίγο δύσκολα, έχει και λίγο ανηφόρα. Μην το λες λίγο, δύσκολα. Αρκετά δύσκολα. Αρκετά. Ήταν.
Αλλά δικαιωνόντουσαν όμως όλοι στο τέλος που κατεβαίνανε. Πια ανεβαίναμε και κατεβαίναμε. Εγώ άκουσα κι άλλα ωραία όμως. Ότι είχε υπέροχα καταλήμματα στη Σύφνο. Πολύ ωραία ξενοδοχεία. Κάτι πήρε το μάτι μας. Πάρα πολύ ωραία. Και ζηλέψαμε όλοι. Είχαμε και πολύ ωραία παγωτά. Είχαμε πολύ ωραία παγωτά, τα κρικρί και γιαούρτια από το κρικρί. Είμαι φυσικά το Βίκο στο πλάι μας, ο οποίος όλη τη διαδρομή και πριν και μετά μας προσέφερε τα νερά. Το Δέλτα με το Vibe, το καινούριο ενεργειακό ποτό που έχουν βγάλει τις Live, που τόνωσε τους δρομείς μετά τον αγώνα. Σε βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, συγγνώμη που σε διακόπτω, να σηκώνεις εδώ και το έπαθλο, τα ιδιαίτερα έπαθλα που έδωσε αυτός ο αγώνας από ένα υπέροχο πιάτο κεραμικό που φημίζεται η Σύφνος. Ναι. Μαζί με την ομάδα το πήραμε. Η ομάδα μας, Μαρία μου, η ομάδα μας. Η ομάδα μας, Marathon Team, που και τα παιδιά ήρθαν, πάρα πολλά παιδιά από την ομάδα. Και με την οικογένειά τους. Και με την οικογένεια. Να μην ξεχάσω. Ποιο να μην ξεχάσω. Σόκονη μου τους προσέφερε παπούτσια για τα παιδιά του γυμνασίου του Λυκείου. Είναι σημαντικό, νομίζω, γιατί αυτή είναι η επόμενη γενιά η οποία θα ασχοληθεί τον αθλητισμό. Αντιλιακά είχαμε, γιατί ο καιρός ήταν τόσο όσο καλός. Είχε μια συννεφιά, αλλά έβγαλε και έναν ήλιο, που για τους δρομείς ήταν λίγο κουραστικό. Αλλά τους φροντίσαμε και στο τέλος. Για τους θεατές πάντως δεν ήταν κουραστικό, γιατί είδαμε στα πλάνα, βλέπω, ότι κατέβηκε ο κόσμος, είδε τον αγώνα, ήταν εκεί και μάλιστα ανθρωπικά κάθε ηλικιών και της τρίτης ηλικίας ηλικιωμένοι άνθρωποι ήρθαν και είδαν το γεγονός, είδαν τον αγώνα από κοντά. Συγκινητικό, πολύ ωραίο. Και αυτό ήταν επιτυχία. Και αυτό που ήταν απίστευτο, Νίκο, ήταν τα παιδιά στον παιδικό αγώνα, όταν ξεχύθηκαν όλα αυτά τα πιτσιρίκια στον δρόμο. Εγώ δεν το έχω ξανανιώσει, δηλαδή αυτό να βλέπεις όλα αυτά τα πιτσιρίκια να τρέχουν, να τρέχουν, να τρέχουν και να τρέχουν να δερματίσουν. Και μαμάδες με καρότσια και με χέρι-χέρι, πιτσιρίκια, σιγά-σιγά, γρήγορα-γρήγορα. Απίστευτο συνέστημα. Και είχαμε και ένα εκπληκτικό πάστα πάρτι. Νομίζω από τα καλύτερα που έχω δει σε όλες τις διοργανώσεις που έχω πάει. Κάτι φάγαμε, Μαρία. Φάγαμε και καλά. Τέτοιο πάστα πάρτι σε ιταλικό μαγαζί, περιποιημένο, με πολύ ωραία, το έχει φροντίσει εκεί. Πάστα πάρτι για μαραθώνιο. Όχι για δεκάρι. Δεν σκέψου. Αυτό θέλω να πω. Τι είχαμε φροντίσει. Τι είχα, ναι, όλοι. Είχαμε και από το Σύλλογο των Καμαρών τα κεράσματα, τα οποία με τόπια προϊόντα να δοκιμάσουν και δρομή σε κάτι διαφορετικό. Την καπαροσαλάτα και με τη μυζήθρα, τα οποία με πολύ χειμεράκι τα φτιάξανε. Και νομίζω ότι τα είχαμε όλα. Στο δεύτερο Σύφνο Ραν, βάλτε Νίκος Αρμένης από τώρα. Ήδη προσπαθούν να γραφτούν πάρα πολύ. Και απ' έξω μου λένε και άλλα 4 άτομα για το πάστα πάρτι θέλουν να έρθουν. Το κοντρόλ είναι όλο, μόλις άκουσε πάστα πάρτι και να τρέξουμε όμως κιόλας. Βέβαια, εννοείται, δεν θα πάμε μόνο. Φυσικά λοιπόν έχουν μπει ήδη, η προετοιμασία γίνεται για το δεύτερο Σύφνος Ραν, καθώς πια ουσιαστικά έχει γίνει ένας θεσμός, ξεκίνησε με το Καλημέρα να γίνει ένας νέος θεσμός στο υπέροχο νησί των Κυκλάδων, στη Σύφνο. Κάτι που, τι σημαίνει αυτό για σας, Χριστίνα και ο Θάνος και η Έλενα, τι σημαίνει για τη διοργάνωση πια? Εντάξει, πλέον επειδή έχουμε απαιτήσεις και από τους εαυτούς μας και από τη διοργάνωση αυτή, το επόμενο Σύφνος Ραν που θα γίνει του χρόνου, και γι' αυτό έχουμε δεσμευτεί και οι τέσσερις ότι θα το κάνουμε, θα κοιτάξουμε να το κάνουμε καλύτερο, γιατί πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε έχουμε ψηλά τον πύχη. Σίγουρη είναι η επιτυχία. Σίγουρα. Να είσαι καλά, Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ευχαριστώ και σε εσάς. Ευχαριστώ. Εσύ τώρα πού πας αυτό το Σαββατοκύριακο? Εγώ δεν σταματάω λοιπόν να τρέχω. Δεν με προλαβαίνουν, λένε κάποιοι. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή είναι ο Μυκηναϊκός λοιπόν δρόμος, αργιακός Μυκηνιακός δρόμος στο Άργος. Είναι η μημαραθώνιος και 5 χιλιόμετρα. Είμαι προσκεκλημένη μαζί με τους δρομείς βεβαίως και με πάρα πολλούς δρομείς στη διοργάνωση, η οποία μάλιστα θα με τιμήσουν. Και θα τρέξουμε και όλες και τον ημιμαραθώνιο. Να μην τρέξω, και καιρό να τρέξω. Ημιμαραθώνιο θα τρέξει. Πόσο καιρό πέρασε, εντάξει. Είναι 2-3 εβδομάδες. Μετά από 3 συνεχόμενους μαραθώνιους, να μην ρίξει κανένα ημιμαραθωνιάκι έτσι. Ημιμαραθώνιο θα τρέξουμε, ναι, βέβαια. Κάνει και τις καθημερινές, από ό,τι ξέρω, κάτι μαραθώνιους. Καλά, εντάξει. Βγαίνει έξω για 5 χιλιόμετρα, κάνει 30. Ό,τι βρεθεί. Ξέρω. Έτσι, απλά.
Την Κυριακή λοιπόν είναι αυτός ο αγώνας. Έχει και παιδικό αγώνα δρόμου 1 χιλιόμετρου και έχει και μικρότερη απόσταση 5,5 χιλιόμετρων για όποιον. Ακριβώς. Και μάλιστα και στο Δημοτικό, νομίζω, θέατρο, δεν θυμάμαι που ακριβώς, είναι και η έκθεση του Βασίλη του Κουτρουμάνου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με φωτογραφίες από και υλικό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η οποία θα φιλοξενηθεί. Και ο κύριος Κουτρουμάνος, που τον είχαμε και καλεσμένο στην εκπομπή μας, θα βραβευτεί από το Δήμο Άργους. Εμείς βλέπουμε πλάνα από την περσινή διοργάνωση, από τον 11ο Αργιακό Μυκηναϊκό Δρόμο. Φέτος θα γίνει ο 12ος. Πολύ ωραίο το σημείο της εκκίνησης. Καταπληκτικό, ναι. Από εδώ θα ξεκινήσουμε λοιπόν την Κυριακή. Θα έρθουν πολλοί δρομείς. Έχουν δηλώσει συμμετοχή και από τη Marathon Team πάρα πολλοί δρομείς. Για να δω και εγώ λίγο τη διαδρομή. Εύκολη φαίνεται. Πολύ ωραία. Σπύρο, τρέχεις καθόλου? Δεν τρέχω, αλλά κάτι που θα σας πω, κάτι που το ανακοινώνω για πρώτη φορά. Ένα άλλος τρόπος που είχα βρει για να μένει στο μυαλό των διοικούντων της πόλης που πηγαίναμε, ο Μαραθώνιος Δρόμος, τους χάριζα ένα αντίγραφο του κυπέλου του Σπύρου Λούι. Εάν δηλαδή πάτε στο Δημαρχείο, ξέρω, της Σανγκάη, του Τορόντο, της Βοστόνης, της Ουάσιγκτον και η Νέα Ισιόρκη, στο Λονδίνο, θα δείτε ότι έχουν στις προθήκες τους ένα αντίγραφο του κυπέλου του Σπύρου Λούι. Λοιπόν, αφού μιλήσαμε για τον Αργιακό Μυκηναϊκό Δρόμο, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Άργους Μυκήνων, τον κύριο Δημήτρη Καμπόσο. Καλησπέρα σας. Γεια σας, είμαι ο Δήμαρχος του Δήμου Άργους Μυκηνών, είμαι ο Δημήτρης ο Καμπόσος. Και καλησπέρα σας. Σας ευχαριστήσω που με βγάζετε στον αέρα να διαφημίσουμε μια πολύ όμορφη διαδρομή με ιστορική αξία αλλά και με πολλά αξιοθέατα. Ακριβώς. Θα είμαστε εκεί λοιπόν την Κυριακή να τρέξουμε και να δούμε και το υπέροχο Άργος και αυτή τη διαδρομή που ετοιμάζεται για τόσους δρομείς. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει πριν από 6 χρόνια αυτή η ιστορία. Απλά το κάναμε θεσμό και το έχουμε εφαρμόσει κάθε χρόνο να γίνεται τέτοια εποχή για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος βέβαια είναι ο ιστορικός και είναι, εντάξει, εύκολο να το καταλάβει κανένας. Οι Μυκήνες και το Άργος είναι ό,τι πιο παλιό, ό,τι πιο ιστορικό υπάρχει. Αλλά αυτή την εποχή όμως είναι ανθισμένες και πορτοκαλιές. Και το να τρέξεις ανάμεσα στους πορτοκαλαιώνες είναι και πραγματικά ένα άλλο άρωμα το οποίο δεν το ξεχνάς ποτέ. Βέβαια, μοναδικό θα είναι. Πολύ ωραίο. Εκπληκτικό, συγχαρητήρια. Η διαδρομή είναι εύκολη. Πώς είπατε? Η διαδρομή, από όσο ξέρετε, είναι εύκολη. Δεν ξέρω αν τρέχετε εσείς. Η διαδρομή είναι εύκολη. Είναι σχεδόν κατωθέρια. Δηλαδή πάρα πολύ ωραία. Οι Μυκήνες είναι σε ένα ύψωμα. Ξεκινάμε από την πύλη των Λεόντων, κατεβαίνουμε κάτω και μετά πιάνουμε τον δρόμο και πηγαίνουμε προς Άργος. Δεν έχει δηλαδή διαδρομή μεγάλες διακυμάνσεις. Δεν είναι υψόμετρα και μόνο σε δύο σημεία εκεί. Προσφέρεται και για ρεκόρ δηλαδή. Ναι, προσφέρεται, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πάρα πολύ ωραία. Σύστημα, πολύ ωραίο. Ο τερματισμός γίνεται στην αναμορφωμένη πλατεία του Άργους. Είναι κάτι μοναδικό, θα το ζήσετε, θα το δείτε από κοντά. Και με την ευκαιρία θα τιμήσετε και τη Μαρία και πολύ καλά κάνετε. Δεν το λέω επειδή είναι η προπονήτριά μου, αλλά πραγματικά είναι κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος και είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία σας να την τιμήσετε. Να είστε καλά, περιμένουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο να γνωρίσει αυτή τη διαδρομή και κάθε χρόνο να έχουμε ακόμα και καλύτερους και περισσότερους αθλητές. Και βεβαίως έχετε και την φωτογραφικό υλικό του κύριου Βασίλη Κουτρουμάνου. Σωστά. Το οποίο θα γίνει το Σάββατο αυτό, τα εγγένεια, πού θα γίνουνε. Υπάρχει και κάτι άλλο όμως που πρέπει να σας πω. Άκουσα προηγουμένως για το αντίγραφο του κυπέλου του Σπύρου Λούι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή ως μετάλλιο έχουμε τη μάσκα του Αγαμέμνονα. Σε αυτούς που θα τρέξουν σε όλο τον κόσμο θα τους δώσουμε μετάλλια αναμνηστικά με το προσωπείο του Αγαμέμνονα. Πολύ ωραίο. Προσπαθούν να συνδέσουν την ιστορία της. Πάρα πολύ ωραίο. Η έκθεση πού θα βρίσκεται με τις φωτογραφίες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου? Δεν ξέρω τώρα τι έχουν κανονίσει. Έχουμε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι, δεν ξέρω αν είναι στο μεγάλο, στο Βουσουλοπούλιο, είναι όλα κοντά ή στο Μέγας Αλέξανδρος. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι στο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά θα πληροφορηθείτε από την Οργανωτική Επιτροπή. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε από κοντά βεβαίως Σάββατο και Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας περιμένουμε με χαρά. Καλή επιτυχία, γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια. Τρέχει ο κόσμος, Σπύρο. Τι πιο ωραίο. Ναι. Εσύ όμως κάτι είσαι fit όμως σε βλέπουμε, δεν τρέχεις εσύ? Μια χαρά σε βλέπουμε. Όπως ξέρεις Μαρία, εγώ ήμουν
δρομέας ταχύτητας. Ήμουν σπρίντερ. Με πανελλήνιο ρεκόρ από ό,τι ξέρω. Ε, το 1970. Εσύ ήσουν αγέννητη από ό,τι. Όταν έκανα το ρεκόρ. Το 1900. Το 70. Είσαι στα γέννητη όλοι, οπότε. Τώρα λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Σπύρο, με τα Στεφάνια, με την φλόγα του μαραθωνίου δρόμου, τι άλλο ετοιμάζεις? Ξήγησα πριν ότι παρόλο που έχουμε πάρα πολλές προσκλήσεις για πάρα πολλές πόλεις να πάω με τα Στεφάνια, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο δύσκολο για μένα, γιατί. Είναι έξοδα. Ζητάει πολύ, είναι πολύ ο κόσμος. Πάρα πολύ. Και χρόνο και έξοδα. Αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος για να προβάλλεις την Ελλάδα μας και να συνδέεις το μαραθώνιο με τη μάχη του μαραθώνα και τις αξίες που γεννήθηκαν σε αυτή τη μάχη και τα αποτελέσματα που είχε μετά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μετά από αυτή τη μάχη διοίκησε την Αθήνα ο Δήμος, οι Δημότες. Έγινε πλέον η Δημοκρατία. Γιατί και πριν είχαν προσπαθήσει να την εφαρμόσουν, αλλά δεν είχε γίνει. Σε αυτή τη μάχη για πρώτη φορά πολέμησαν και οι σκλάβοι και οι αγρότες και όλοι, γιατί μέχρι τότε αυτοί οι πλούσιοι μπορούσαν να πολεμήσουν, που μπορούσαν να φτιάξουν πανοπλία και να έχουν το άλογό τους και να έχουν οτιδήποτε. Οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν. Οι θήτες πολέμησαν για πρώτη φορά. Οι κληρούχοι που ήρθαν από την ΕΙΑ της Εύβοιας, ξεχνάω το. Δεν έχει σημασία. Αλλά που μας λέτε. Θα ήθελα τώρα από το στούντιό σας να κάνω και μια παράκληση. Στην ΕΙΑ Αρκαδίας, στα υπόγεια του μουσείου, σε ένα υπόγειο που είναι, τρέχουν νερά οι τείχοι του, δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι αφημένες οι πλάκες που βρέθηκαν στην ΕΙΑ Αρκαδίας, τις είχε πάρει από τον τύμβο του Μαραθώνα ο Ηρώδης ο Δυτικός, τις πήγε στην ΕΙΑ Αρκαδίας στο παλάτι του, γιατί θα περνούσε από εκεί ο Κέσσαρας. Οι πλάκες, ποιες πλάκες? Οι πλάκες με τα ονόματα σε αντίθεση του Φιλίπ που γράφουν τα ονόματα των πεσόντων στη μάχη του Μαραθώνα. Σε 192 Αθηνές Μαραθώνα. Δεν σώζονται όλες οι πλάκες, αυτές οι τρεις πλάκες. Και βρίσκονται εκεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο Κώστας Σπυρόπουλος, αν δεν ξέρω, υπεύθυνος που έχει την. Γιατί ο πατέρας είχε κάνει τις εσκαφές, είχε βρει αυτές τις πλάκες. Και έχω κάνει μία παράκληση. Τώρα θα κάνω καινούριο έτοιμο, το είχα κάνει σαν δήμαρχος. Έστω αντίγραφα. Να μπουν στον τύμβο του Μαραθώνα. Καταπληκτικό. Από τη μια μεριά ζητάμε και πολύ σωστά λέμε τα Ελγίνια να επιστρέψουν στην Ακρόπολη. Κανονικά τα πρωτότυπα θα πρέπει να πάνε στον τύμβο. Γιατί όχι? Όχι, να μην είναι. Τα πρωτότυπα θα μπορούσαν να πάνε, να πήγαιναν στο μουσείο του Μαραθώνα. Και να πούν αντίγραφα έξω για να μην παθαίνουν ζημιά. Σωστό. Αλλά σωστό. Ζητάμε από τη μια πλευρά να έρθουν στην Ελλάδα πολύ σωστά, θα είπα, τα Ελγίνια και να τοποθετηθούν στο αναθετικό του χώρο, που έτσι είναι το σωστό, να φύγουν από το μουσείο του Λονδίνου. Και από την άλλη μεριά τις πλάκες αυτές έχουμε σε ένα υπόγειο που δεν εκτίθονται πουθενά. Δεν τις βλέπει κανείς. Αγώνες συνεχώς. Και πρέπει κάποια στιγμή τα αντίγραφα αυτά να μπουν. Έστω αντίγραφα. Κάνω έκκληση προς την αρχαιολογική υπηρεσία. Έχω δει και τον. Που έχει τα δικαιώματα, γιατί τα είχε βρει ο πατέρας του και αυτός ο κύριος Σπυρόπουλος. Έχω μιλήσει μαζί του και είναι σύμφωνος να βοηθήσει. Ναι. Αυτά βέβαια είναι περιουσία του ελληνικού κράτους. Δεν ανήκουν στους Σπυρόπουλους ή κανένα. Αλλά επειδή έχουν τα δικαιώματα, μπορούν να μας επιτρέψουν να βγάλουμε αντίγραφα να μπουν στον τύμβο. Καταλάβετε, να έχει κάτι ο τύμβος για να γίνει η Destination Marathon, να μπορούν να επισκέπτονται το χώρο για αυτό το τεράστιο γεγονός. Πιστεύω να κρυμμένα σε ένα υπόγειο. Η ιδέα σας. Αυτό πήγα από τώρα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα που το έχουν ξαναθίξει κι άλλη φορά? Πού βρίσκονται, θα γίνει αυτή η αφετηρία έτσι πως την ονειρευόμαστε? Εγώ θα το κυνηγώ και θα προσπαθώ να γίνει. Και πιστεύω έχουν γίνει κινήσεις από τότε, ενέργειες, έχει προχωρήσει κάπως. Γίνονται ορισμένα πράγματα, υπάρχουν αντιρρήσεις. Πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα με το δασαρχείο που έχει την δυτική πλευρά εκεί που είναι για την αψίδα. Εκεί είναι όλο το. Είναι ο χώρος της ανατολικής πλευράς που έχει παραχωρηθεί το υπεχοδές στο Δήμο Μαραθώνα, που και εκεί μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα αλλάξει πλέον ο Μαραθώνας με αυτό. Και όταν λένε μέχρι τώρα ότι δεν κερδίζει τίποτα ο Μαραθώνας, το Μαραθώνιο κερδίζει, γιατί σας λέω, έχω πει κάθε φορά, ότι ό,τι πήραμε στο Μαραθώνα δεν τα πήρα εγώ γιατί ήμουν έξυπνος, καμία σχέση. Τα πήρα γιατί τα έπαιρνε το όνομα του Μαραθώνα. Και τα 15 εκατομμύρια που έγιναν για την ποιμηρική θωράκιση του Μαραθώνα. Και για τα σχολιά, τα 5 εκατομμύρια. Και για τους βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς. Και εκτός από όλα αυτά, και τα χρήματα που πήραμε, κάναμε το Μαραθώνιο Νέων Ενωμένης Ευρώπης. Ήρθαν χιλιάδες παιδιά από τα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έγινε ένας μαραθώνιος εκπληκτικός. Αντίστροφα βέβαια, και κατηγορηθήκαμε τότε, αλλά είχε τη λογική του. Γιατί στην αφετηρία του μαραθώνιου γίνανε τελετές όλες. Ξεκίνησαν από το Παναθηναϊκό Στάδιο και τερμάτισαν στο μαραθώνιο. Όπως έκαναν οι οπλίτες Αθηναίοι όταν ήρθαν στο μαραθώνιο να πολεμήσουν. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Γιόρτασε όλη η Ευρώπη με πάρτι διάφορα.
Παίξαμε ελληνικά θέατρα, όρνηθε τη Αριστοφάνη. Κάναμε τους πήγαμε στα μουσεία της Αθήνας, στον Δελφών. Τους ξεναγήσαμε παντού. Είδανε Ελλάδα. Κάναμε ένα internet center που επικοινώνησαν με εκατομμύρια παιδιά, τα χίλια παιδιά. Καλύτερο διαφημιστικό σποτ για να έρθουν επιπλέον παραπάνω επισκέπτες στη χώρα μας, δεν υπάρχει. Ναι, καταπληκτικό. Να σου ρωτήσω κάτι, Σπύρο. Για τον τόνο, η νεολαία ενθουσιάστηκε με αυτά που ζει στην Ελλάδα. Τα πάρτι τους. Είχαμε μια τέτοια γιορτή. Τραγουδούσαν τα τραγούδια. Είχαμε φέρει την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδούσαν τα παιδιά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Γιατί όλοι στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού έχουν πάει σε ένα ελληνικό εστιατήριο, παίζει μουσική και παίζει και Θεοδωράκη και ξέραν τα τραγούδια. Με εντυπωσιαστήκαμε. Η νεολαία είναι σαν σφουγγάρι, τα απορροφά αυτά τα πράγματα και τα μεταδίδει. Τα βγάζει προς τα έξω. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι δικαιωμένοι που εντάξει κλείνονται στο σπίτι τους και δεν μεταδίδουν. Τα παιδιά τα βγάλανε προς τα έξω. Παντού διαφημίζεται αυτό το τεράστιο. Έχεις δει λοιπόν είσαι από τον Μαραθώνα και έχεις δει και παλιότερους μαραθώνιους. Μεταξύ αυτών λοιπόν έχεις δει πολύ σημαντικά ονόματα που αξίζει να πεις μια ιστορία, επειδή είναι καταπληκτική που την έχω δει και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Στο σπίτι μας τότε, στο Μαραθώνα, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν στην πόλη του Μαραθώνα ξενοδοχεία. Τους αθλητές που ερχόντουσαν από όλο τον κόσμο, από Αυστραλία, από Αμερική, ερχόντουσαν αθλητές από τότε. Φιλοξενούσαμε στα σπίτια μας. Στο σπίτι μας λοιπόν. Ποια χρονολογία. Εγώ από το 60 κάτι. Στο σπίτι μας μου κοιμόντουσαν στο δάπεδο, στρώμα κάτω, διάφοροι αθλητές. Καταπληκτικό. Ο πατέρας μου, που πίστευε ότι για να τρέξει 42 χιλιόμετρα, δεν ήξερε ο άνθρωπος από αγώνα, τηγάνιζε κατσικάκι και τους πίεζε να φάνε. Φάτε να δυναμώσετε, να μπορείτε να τρέξετε τα 42 χιλιόμετρα. Και τους πίεζε και τους πίεζε. Και κάποιος άλλος που ήταν εκεί μαζί τους, που ήξερε αγγλικά Έλληνας, τους έλεγε μη φάτε με τίποτα από αυτά, θα βαρύνετε, έχουν λίπος και δεν μπορεί να τρέξετε. Θα φάτε αυτά που σας είπα εγώ, σταφίδες, καρύδια, αυτά, μύγδαλα, μέλι και τα άλλα. Αλλά ο πατέρας μου ενοχλεί το που τους έπρεπε να μην τρώνε. Είχες δει και τον Αμπέμπε Κιλά. Ασφαλώς. Και σας λέω ήταν τότε κάτι πολύ κλειστό. Δηλαδή, πώς ήταν ο Μαραθώνης δηλαδή τότε εκείνα τα χρόνια. Αγνός. Mm. Αγνός και αγαπούσε. Από τον παπά μέχρι όλοι συμμετείχαν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές του γυμνασίου, γιατί πάντα ο Μαραθώνας τότε είχε γυμνάσιο και λύκειο, τότε ήταν οκταθέσιο γυμνάσιο, γιόρταζαν. Τα παιδιά κάνανε την προηγούμενη μέρα λαμπαδοδρομία στο βουνό. Τα παιδιά λέω, γιατί έκανα και εγώ λαμπαδοδρομία στο βουνό. Πόσοι δρόμοι τρέχανε τότε, 50, 30, πόσοι ερχόντουσαν εκείνα τα κάπου χρόνια. Λιγότερα από 100. Λιγότερα, τώρα, τώρα πια που βλέπουμε χιλιάδες. Πώς νιώθεις μετά από τόσα χρόνια θα που βλέπεις. Και είναι γιορτή και τώρα για το Μαραθώνα. Ένας από τους λόγους που διεκδίκησα τις εκλογές στη διοίκηση του Δήμου του Μαραθώνα και την πήρα ήταν για να σταματήσω αυτό που γινόταν μέχρι τότε. Μέχρι τότε υπήρχε μια νοοτροπία ότι όχι, ήταν τρόπος διεκδίκησης χρημάτων από την πολιτεία. Να κλείσουμε το Μαραθώνα, μπας και πάρουμε χρήματα από την πολιτεία αυτό. Για να γίνει. Ήθελα να το σταματήσω αυτό το πράγμα. Είναι ένα διεθνές γεγονός. Και έπρεπε ο τόπος να το αναδείξει με κάθε τρόπο. Γιατί σας είπα ότι ό,τι χρήματα παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από το όνομα του Μαραθώνα. Μπορεί να μην τα παίρνει, να μην μπαίνει άμεσα το Μαραθώνιο, αλλά έμεσα. Έχει τεράστιες απολαβές από την προβολή. Και ο Μαραθώνας και η Ελλάδα. Ακριβώς. Ολόκληρο. Σαφώς. Σας είπα, είχαμε κάνει 28 σκηνές στην αφετηρία του Μαραθώνιου Δρόμου και είχε φέρει κάθε πρεσβεία το φαγητό και τη μουσική από τη χώρα τους. Και τα παιδιά γιόρταζαν, νόμιζαν ότι ο Μαραθώνας είναι η Ευρώπη. Ναι. Εκατομμύρια, κάναμε ένα internet center με 50 stand με computer και επικοινωνούσαν με όλη την Ευρώπη όλα αυτά τα παιδιά. Και ήταν καλεσμένοι και η Ολυμπιονίκης, η Ρόζα Μότα και ο Κάρλος Λόπες. Όλοι είχαν έρθει. Έτρεξε να πούμε λοιπόν η Ρόζα Μότα μετά από την τότε νίκη της λοιπόν το 1983 στους Πανευρωπαϊκούς. Έτρεξε μετά, τόσα χρόνια μετά, έτρεξε έτσι τιμητικά, έτσι λέει ένα αγώνα 10 χιλιόμετρα που τρέξαμε μαζί στο Μαραθώνα. Η Ρόζα Μότα μου είπε το μοναδικό. Τεράστια μορφή του. Μας είπε το μοναδικό. Ότι όταν τη είπα σε ευχαριστώ, Ρόζα, που έρχεσαι κάθε φορά που σε καλώ, εγώ μου λέει ευχαριστώ. Οφείλω τη ζωή μου στο Μαραθώνιο. Την ξέρω την ιστορία. Ξέρετε, ιστορία. Θα είχε πεθάνει λοιπόν αν δεν είχε γίνει. Αν δεν έτρεχε, θα είχε πεθάνει. Αν δεν υπήρχε Μαραθώνιο. Ήταν καταστραμμένα από μωρό. Και καταπληκτικό. Εγώ ευχαριστώ γιατί κουστάω τη ζωή μου στο Μαραθώνιο. Και το νιώθουμε αυτό κάθε φορά. Τώρα πια έχω τρέξει 3 φορές στο εξωτερικό. Εσύ πάμπολε φορέ στο εξωτερικό. Εσεί έχετε ταξιδέψει και έχετε δει Μαραθώνιο στο εξωτερικό πόσε φορέ. Άπειρε φορέ. Λοιπόν, το νιώθουμε κάθε φορά που σηκώνει την ελληνική σημαία σε Μαραθώνιο. Πώς ο κόσμος πια το αναγνωρίζει ότι είναι το αγώνισμα που γεννήθηκε στην Ελλάδα από μια συγκεκριμένη μάχη. Το αναγνωρίζουν όλο και περισσότεροι.
Μέχρι πρότινος δεν συνέβαινε αυτό. Και το χειροκρότημα το καταλαβαίνεις ότι είναι πιο θερμό. Συμμετέχουν τώρα και οι Έλληνες του εξωτερικού. Στο μαραθώνιο του Νιαγάρα, που έχει λίγο κόσμο, λίγους Έλληνες, δίπλα στους καταράκτες που γίνεται ο μαραθώνιος, όλοι, δεν υπήρξε Έλληνας που να μην είναι εκεί. Δεν υπήρξε Έλληνας που να μην έρθει να σε βοηθήσει, να σου πει μήπως χρειάζεσαι κάτι, μήπως θέλεις αυτό. Όλοι με σημαίες ελληνικές γιορτή. Ο δήμαρχος του Τορόντο μας είπε ότι παιδιά το κάνατε. Δεν βλέπετε σημαία του Καναδά, βάλτε σημαία του Καναδά, μόνο σημαία της Ελλάδος. Και εκεί είδα στο Τορόντο τη μεγαλύτερη σημαία που έχω δει στη ζωή. Κοίτα, τώρα 50 μέτρα μήκος. 50 μέτρα μήκος, 50 μέτρα μήκος επί 6 και κάτι μήκος. Τεράστια. Αυτά ήταν. Μόνο οι Έλληνες το ξέρουν. Δεν το έκανα εγώ αυτά. Τα έκαναν οι ελληνικές κοινότητες εκεί. Και είχαν και κάθε 5 μίλια από ένα φολκλωρικό συγκρότημα ελληνικό με εξέδρα που έπαιζε για τις δρομές που περνάγανε. Το μήνυμα λοιπόν της εβδομάδας, ναι, αυτή τη φορά, αυτή την Παρασκευή, έρχεται από ένα Καναδό. Μεγάλο δρομέα. Έτυχε τώρα το λέμε. Έτυχε, ναι, έτυχε. Είναι ο Τζέρομ Ντρέιτον, είναι Καναδός μαραθωνοδρόμος. Για την ακρίβεια δεν είναι Καναδός. Ο άνθρωπος γεννήθηκε στη Γερμανία, μετανάστευσε με τη μητέρα του όταν χώρισαν οι γονείς του σε παιδική ηλικία στον Καναδά, έγινε Καναδός πολίτης. Και κρατάει το ρεκόρ του μαραθωνίου δρόμου. Τι έχει πει λοιπόν, έχει πει ότι το να εξηγήσεις την αγωνία του μαραθωνίου σε κάποιον που δεν έχει τρέξει ποτέ, είναι σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις τα χρώματα σε κάποιον που γεννήθηκε τυφλός. Μάλιστα. Μάλιστα. Καταπληκτικό. Πραγματικά. Με ρωτάνε πολύ, μα γιατί τρέχεις, μα κουράζεσαι να κάνεις 42 χιλιόμετρα. Δεν έχω καταλάβει ότι ο μαραθώνιος εμάς μας ξεκουράζει. Καλή, δεν μας κουράζει. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εγώ, που δεν τρέχει. Το λέω πάρα πολύ δύσκολο. Τρέχατε όμως εσείς. Ξέρετε τι σημαίνει. Ναι. Τι σημαίνει. Πόσο μάλλον τώρα ο μαραθώνιος. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, να πούμε, ότι όπως είπα, έχει το ρεκόρ του μαραθωνίου στον Καναδά με 2 ώρες 10 λεπτά 9 δευτερόλεπτα επίδεση που πέτυχε το 75 στο μαραθώνιο της Φουκουόκα στην Ιαπωνία και το 77 κέρδισε και το μαραθώνιο της Βοστόνης με 2:14:46. Ναι. Καταπληκτικό. Μεγάλο δρομέα. Πολύ μεγάλο, βέβαια. 1900 εποχή αυτά ήταν τα παγκόσμια ρεκόρ. 2:14, καταπληκτική επίδοση. Λοιπόν, να πάμε και στα δικά μας. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Ο Γιώργος Τζατζημάκης που είχαμε τη χαρά να τον έχουμε. Αυτό το νέο παιδί που είχαμε κοντά μας. Αυτό το νέο παιδί λοιπόν έχει πετύχει μια πολύ σημαντική επίδοση. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που έκανε κάτω από 44 λεπτά στο Βάδιν. Στα 10 χιλιόμετρα βάδι. Εδώ τρέχοντας κάποιοι δεν το κάνουμε. Στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα λοιπόν, Στίβο, ο Γιώργος έκανε 43-29-91. Γιώργος, συγχαρητήρια και ισανότερα. Μπράβο. Μπράβο του, γιατί είναι και τρίτη ηλικίου που ξέρουμε, μας το είχε πει και διαβάζει και το παιδί. Και διαβάζει και άριστος μαθητής. Είναι μεγάλη ελπίδα μας ο Γιώργος. Πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Μπράβο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, στην εταιρεία Νεοτρόπιο, στο Crazy Travel που μας πάει στους μαραθώνιους που θέλουμε να τρέξουμε στο εξωτερικό. Και βέβαια στο runningmagazine.gr που βρίσκουμε όλες τις ειδήσεις, όλα τα δρομικά νέα. Να ευχαριστούμε τον κύριο Ζαγάρη που ήταν σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και κάθε φορά θέλω να σας δίνω συγχαρητήρια γιατί πραγματικά είναι μοναδικό αυτό που κάνετε. Και εσύ να συνεχίζεις να έχεις αυτή τη φλόγα. Μπράβο στο Star, μπράβο στην εκπομπή σας και ελπίζω μέσα από αυτήν την εκπομπή να γίνονται διδάγματα. Θα πρέπει στα σχολεία να προβάλλετε αυτό. Δεσμεύομαι, κύριε Ερμένη, να σας φέρω το DVD με το ντοκιμαντέρ. Μου το στέλνουν ή αύριο ή μεθαύριο από Αμερική με τα στεφάνια. Πώς είναι η διαδικασία, αυτό που παρουσίασε ο Ματ Ντέιμον στη Βοστόνη. Το περιμένουμε να το προβάλλουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ. Μακάρι, το θέλουμε πάρα πολύ. Το θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είσαστε εδώ συνεπείς στο ραντεβού μας κάθε Παρασκευή. Και βέβαια, να συνεχίσετε να τρέχετε. Γιατί όσο περισσότερο τρέχουμε, τόσο καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.